ιδιαίτερες συνθήκες, ξεχωριστό το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Την καλησπέρα μας, κύριε Κουλούσια. Καλησπέρα από Λονδίνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το κλίμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, έχετε εικόνα, ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Είμαστε καλά μέχρι ένα σημείο. Έχουμε ηρεμήσει λίγο, έχουν ηρεμήσει λίγο οι ρυθμοί. Βρίσκομαι στα εξωτερικά εστιατόρια αυτή τη στιγμή που έχουν αναγνωριστεί από την οικογένεια. Οπότε, επειδή μία εβδομάδα δεν ήμασταν εδώ πέρα, πρέπει να λειτουργήσουν και αυτά πάλι κανονικά. Ναι. Οπότε, έχω τη φροντίδα εδώ πέρα στα εστιατόρια. Γι' αυτό με βλέπετε και με αναπολιτικά αυτή τη στιγμή. Λίγο να τους κοντρολάρω. Κύριε να Κουλούσια, τις... ο θάνατος της Βασίλισσας πού σας βρήκε, πού ήσασταν, για πείτε μας λίγο. Ο θάνατος της Βασίλισσας μας βρήκε εδώ πέρα. Μας βρήκε έκτακτα εμένα προσωπικά, γιατί είμαι εξωτερικός συνεργάτης με τα ανάκτορα. Ναι. Οπότε μας βρήκε πολύ έκτακτο. Βέβαια, είχαμε την ενημέρωση ότι δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Επί παρακολούθηση γιατρούς και τα λοιπά, υπήρχε μια ανησυχία. Και λάβαμε την είδηση 45 λεπτά πριν το ανακοινώσει επίσημα το παλάτι και φύγαμε εκτάκτως για το Μπαλμόρ, η μισή ομάδα, 6 άτομα. Μάλιστα. Από την επαφή που είχατε με τη Βασίλισσα Ελισάβετ όλα αυτά τα χρόνια, τι σας έχει μείνει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να μοιραστείτε με εμάς? Εμένα προσωπικά μου έμεινε πάρα πολύ η ευγένεια που είχε με όλους τους συνεργάτες. Δεν είχε ποτέ, μα ποτέ, απαιτήσεις προς κακό σκοπό. Πάντα ή αυτό που της άρεσε ή αυτό που δεν της άρεσε, το έλεγε πάντα με μια ευγένεια. Και αυτό μας δίδαξε ουσιαστικά στον συνάνθρωπό σου, όποιος και να είναι, να κρατάς μία ευγένεια, μία ετικέτα. Αυτό θα μου λείψει, γιατί αλλάζουν πράγματα, έχουν αλλάξει και αλλάζει και ο κόσμος. Για πείτε μας λίγο, και οι Βρετανοί βέβαια εκμεταλλεύτηκαν αυτή την τραγική συγκυρία, αύξησαν κατά κάποιο τρόπο και τα πακέτα, τα τουριστικά εντός εκτός αγωγικών, να εκμεταλλευτούν και τις αφίξεις με αφορμή αυτή την τραγική είδηση του θανάτου της Βασίλισσας. Για πείτε μας λίγο, αναφορικά με τις τιμές. Πρέπει να φανταστείτε το υπήρχε αυστηρό ρητό από το παλάτι και από το Buckingham. Δεν μπορούσε κανένας, μα κανένας, να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά τον θάνατο της Βασίλισσας με το να προσφέρει κάτι προς τους τουρίστες. Όλα τα μαγαζιά, να φανταστείτε, γύρω από τα ανάκτορα του Buckingham ή στο Windsor που έγινε η τελετή κηδεία, ήταν κλειστά. Κήρυξαν μία αργία την ημέρα της κηδείας που ήταν ελεύθερο προς τους επαγγελματίες εάν θα το εκμεταλλέψουν να δώσουν μία τελευταία, πώς να το πω, ένα τελευταίο τίμημα προς την Βασίλισσα ώστε να κλείσουν τα μαγαζιά ή να αφήσουν το προσωπικό να δουλέψει. Αλλά κατά 90% τα εστιατόρια, μαγαζιά και οτιδήποτε είχε σχέση με τον τουρισμό ήταν κλειστά εκείνη. Υπήρξε δηλαδή μια ευγενής άμυλα μεταξύ των επαγγελματιών, αυτών δηλαδή που βρίσκονταν δίπλα στο παλάτι, με εκείνους που ήταν πολύ μακριά και θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ημέρα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Κουλούσια, ένα τελευταίο σχόλιο. Η καθημερινότητά σας τώρα πώς διαμορφώνεται, με ένα νέο βασιλιά βέβαια, με φόντο και τη διαδικασία της στέψης μέσα στον χρόνο, το επόμενο χρονικό διάστημα. Για πείτε μας. Βέβαια, εμείς ενημερώμαστε καθημερινά, γιατί και το πρωτόκολλο θα αλλάξει κατά βάση, οπότε ακόμα δεν γνωρίζουμε εάν θα τηρήσουν το παλιό το πρωτόκολλο που έμεινε και είχε γραφτεί από την ίδια τη Βασίλισσα. Βέβαια, άρχισαν και υπάρχουν κάποιες επιθυμίες, κάποιες αλλαγές. Μάλιστα. Προς το καλύτερο, αλλά... περιμένουμε και εμείς να εμφανιστεί το καινούριο το πρωτόκολλο για να το τηρήσουμε και εμείς. Κύριε Κουλούσια, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.